Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί από σήμερα θα έχω κοντά μου τον γλυκό μου φίλο, τον Βασίλη τον Τότσικα, τον οποίο τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, αρκετά θα έλεγα, εντάξει αρκετά, είναι αρκετούτσικα, με τα οποία έχουμε μοιραστεί πάρα πολύ όμορφες στιγμές, που μας έχουν φέρει πολύ κοντά και μας έχουν αλλάξει και τη διάθεση. Και γιατί αναφέρομαι. Αναφέρομαι σε έξυπνες συμβουλές που θα αρχίσουμε να δίνουμε από σήμερα με τον Βασίλη μας, στις οποίες θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη ζωή μας ακόμα πιο όμορφη και πιο υγιεινή και πολύ εύκολη. Αυτό το βασικότερο. Α, μπράβο. Πιο εύκολα. Βασίλη, σε καλωσορίζω. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους. Ελπίζω με αυτή την καινούργια αρχή να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους να κατανοήσουν τελικά δεν είναι πολύ δύσκολο να πιάσουμε στόχο. Αρκεί αυτός ο στόχος να είναι ρεαλιστικός. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε σένα είναι ότι έχουμε κάνει άπειρες ώρες κουβέντες να συζητάμε και να προσπαθείς να μου αναλύσεις ακόμα και το πιο μικρό πραγματάκι από αυτό το μυαλουδάκι. Ναι, γιατί νομίζω ότι το βασικότερο στη διατροφή μας είναι να κατανοήσουμε το πώς και το γιατί. Να ξεκινήσουμε από μια ωραία βάση. Πώς θέλεις να την πάμε την κουβέντα μας για να καταλάβουν πόσο εύκολα μπορεί να γίνει η διατροφή μας διαφορετική. Να ξεκινήσουμε καταρχήν γιατί παχαίνουμε. Πολύ ωραία. Την πιο βασική ερώτηση. Τελικά δεν παχαίνουμε γιατί τρώμε πολύ. Εγώ αυτό θα έλεγα. Παχαίνουμε γιατί τρώμε λάθος. Και για να είμαι πιο κατανοητός, να πω ότι όλα σχετίζονται με το χρόνο. Θα σας πάω λίγο πίσω στη βιολογία του σχολείου. Όλο μας το σώμα είναι κύτταρα. Αυτά τα κύτταρα ταΐζουμε και αυτά για να βρουν τα θρεπτικά στοιχεία που τρώμε έχουν πρόσβαση στο αίμα. Τελικά το μεγάλο μυστικό είναι όλα αυτά που τρώμε πόση ώρα κάνουν να περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος. Έχετε ακούσει σίγουρα όλοι να λένε ότι ανεβάζουν το ζάχαρο κάποιες τροφές. Στην ουσία τι συμβαίνει. Η ζάχαρη που έχει η τροφή που τρώμε περνάει πολύ γρήγορα στο αίμα μας. Και μου λες πάντα, Μαρία θα τρώω ζάχαρη αλλά θα τρως με μέτρο. Ναι. Βασικά είναι ο χρόνος. Δεν υπάρχει μια τροφή σε απόλυτη τιμή που να σπαχαίνει. Υπάρχουν ποσότητες τροφής που μπορεί να χειριστεί ο κάθε άνθρωπος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις δραστηριότητες που έχουμε. Έτσι, πολύ σημαντικό ρόλο το τι θα φας ανάλογα με αυτά που κάνεις. Όσο λιγότερη δραστηριότητα, δυστυχώς, τόσο λιγότερη και η τροφή που πρέπει να τρώμε. Όταν λες δραστηριότητα, τώρα πια εμείς δουλεύουμε όλη την ημέρα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Καταρχήν, να μην αφήνουμε τον εαυτό μας άδειο από ενέργεια. Πολλές φορές ακούω ανθρώπους να με ρωτάνε πόσες θερμίδες πρέπει να τρώμε. Αυτό με τις θερμίδες πια. Ναι. Εγώ μέτρο θα πω ένα τυπικό παράδειγμα. Έστω λοιπόν ότι ψάχνει ένας νέος να βρει στο 1,80 και τα 75 κιλά πόσες θερμίδες πρέπει να τρώει για να είναι μια χαρά. Και θα δει ότι περίπου 2.000 θερμίδες είναι αυτό το νουμεράκι. Το θέμα είναι από τι είναι αυτές οι 2.000 θερμίδες. Από τι αποτελούνται. Ναι. Αν λοιπόν ο νέος του παραδείγματός μας αποφασίσει να τρώει μια τυρόπιτα για πρωινό, πίτσα για μεσημεριανό και προφιτερόλ για βραδινό, έτσι, μπορεί να είναι μέσα στα όρια των θερμίδων, αλλά τι θα συμβαίνει. Θα αποθηκεύει το μεγαλύτερο μέρος από αυτές τις θερμίδες. Το θέμα είναι αυτές οι 2.000 θερμίδες που θα φάμε ή οι όποιες θερμίδες θα φάμε να γίνουν κάτι από το σώμα μας. Εάν δεν γίνουν κάτι, είναι μονόδρομος να αποθηκευτούν. Και αυτό είναι η αρχή των κακών. Έτσι. Έτσι ξεκινάει ένας άνθρωπος να αποθηκεύει λίπος. Βάζεις λοιπόν σε αυτό το παράδειγμα περίπου τις 1.000 θερμίδες στην άκρη κάθε μέρα. Τι θα συμβεί μετά από 9 μέρες, μόλις αυτές θα έχουν γίνει 9.000, εμείς θα έχουμε αποθηκεύσει 1 κιλό λίπος. Δυστυχώς. Α, έτσι αποθηκεύεται. Ναι, βέβαια. 9.000 θερμίδες είναι 1 κιλό λίπος. Έτσι. Φανταστείτε ότι 90.000 θερμίδες είναι περίπου 10 κιλά. Όταν το σώμα μας αποθηκεύσει 90.000 θερμίδες, εμείς θα έχουμε πάρει 10 κιλά. Βρίσκουμε δικαιολογία, είχαμε τα Χριστούγεννα. Τώρα θα πάμε στο Πάσχα. Στο Πάσχα κάπως πέσουν καλύτερα τα πράγματα. Ναι. Λίγο καλύτερα θα έλεγα. Πρέπει να πούμε ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να τρώει όσο το δυνατόν τροφές που είναι κοντά στη φύση. Λιγότερη επεξεργασία, λιγότερη συσκευασία, λιγότερα επεξεργασμένα τρόφιμα είναι το μυστικό για να κρατήσουμε. Έχουμε τόσο ωραία πράγματα που μπορούμε. Μπροστά μας βλέπουμε, νομίζω, τη φύση την ίδια. Έτσι. Τα λαχανικά είναι η καλύτερη πηγή και ξέρουμε ότι για χιλιάδες χρόνια ήταν το 80% της διατροφής μας. Αλλά δεν είσαι και απόλυτος, δεν λες φάε μόνο το λαχανικό σου, θα το συνδυάσεις και με κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως,
Οι vegan, πέρα από νοοτροπία, έχουν πάρα πολύ σωστές βάσεις για ένα σύγχρονο διατροφικό πλάνο. Ζούμε σε μια εποχή που πλέον η χειροναξία την εκλείψει. Οι δουλειές μας γίνονται όλες καθιστικά, έτσι πνευματικά, και κατ' επέκταση οι ανάγκες μας έχουν μειωθεί σε αυτό το θέμα. Πρέπει να προσαρμόσουμε τη διατροφή μας με πιο πολλά λαχανικά, γιατί δυστυχώς και αυτά έχουν λιγότερη συγκέντρωση από ό,τι είχαν πριν από 20 χρόνια. Σωστά. Σε θερμικά συστατικά, έτσι. Οπότε είναι ανάγκη να βάλουμε ακόμη περισσότερα στη διατροφή μας. Θες να με ρωτήσεις κάτι? Εγώ θέλω να μου πεις πώς μπορώ να ξεκινήσω την ημέρα μου χωρίς να μου λείψει το φαγητό και κατά τη διάρκεια της ημέρας, επειδή εγώ ξέρω τι θα μου πεις. Στο περίπου. Στο περίπου δεν ξέρω ακριβώς πώς θέλεις να το δώσεις, να το καταλάβουν και οι τηλεθεάτες και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Τι θα πρέπει να κάνω εγώ όλη την ημέρα για να μην πεινάω? Βασική αρχή να τρως. Τι θα τρως όμως? Να τα. Όχι που αρχίζουμε. Δεν θα φας εκείνο, δεν θα φας το άλλο, δεν θα φας το άλλο. Βαριέσαι με τις δίαιτες, γιατί δεν μιλάμε για δίαιτα πια. Έχουμε αλλάξει πια. Πρέπει να προσέξουμε τη διατροφή μας. Στην ουσία, θέλουμε γεύματα για να πάρουμε χρήσιμα πράγματα. Τα μαλάκια μας, τα νυχάκια μας, το δέρμα μας, όλα αυτά φτιάχνονται επειδή εμείς τρώμε κάποια πράγματα που θα τα αξιοποιήσει το σώμα μας για να φτιάξει τους αντίστοιχους ιστούς. Εάν εμείς δεν το κάνουμε, δεν θα έχουμε ωραία μαλλιά. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή έχει γίνει πάρα πολύ της μόδας να μπαίνουμε μέσα στο ίντερνετ και να ψαχουλεύουμε πώς θα χάσω γρήγορα 5 κιλά, 10 κιλά, 15, 20, 30, 50 ή 2 κιλά που μπορεί και κάποιες κοπελιές να έχουν μέχρι 2 κιλά να θέλουν να χάσουν, βρε παιδί μου, να μην έχουν περισσότερο βάρος. Και μπαίνουμε στη διαδικασία να ψάχνουμε δίαιτες οι οποίες δεν είναι καλές για μας. Και πάλι θα τα ξαναπάρουμε τα κιλά αυτά. Αν μιλάμε για τόσο μικρή απώλεια βάρους, δηλαδή 2-3 κιλά, και μόνο το να μειώσουμε λίγο την τροφή μας θα είναι αρκετό. Όταν όμως έχουμε ποσότητες λίπους που θέλουμε να τις χάσουμε και να μην τις ξαναπάρουμε, θα πρέπει να σχεδιάσουμε ένα πλάνο που να έχει οπωσδήποτε αρκετά γεύματα μέσα στην ημέρα. Ο χειρότερος σύμβουλος σε μία δίαιτα είναι η πείνα. Ναι. Έτσι. Πώς θα φτιάξουμε όμως την ψυχολογία μας όταν κοιτάμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και δεν μας αρέσει? Η ψυχολογία. Νομίζω ότι όταν θα έχεις μια εικόνα του εαυτού σου στο κεφάλι σου όπως τον θες, είναι το κίνητρο. Πολύ μου άρεσε αυτό. Μάλλον θα πρέπει να βλέπουμε συνέχεια τον εαυτό μας και να τον φανταζόμαστε όπως θα θέλουμε. Θα πρέπει να τον φανταζόμαστε όπως τον θέλουμε, ναι. Είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε τις παγίδες. Από εκεί πέρα, όχι πείνα. Η πείνα είναι ο χειρότερος σύμβουλος, δεν θα μας αφήσει να κρατήσουμε τη διατροφή μας. Πόσες φορές πρέπει να τρώμε την ημέρα? Όσο το δυνατόν περισσότερες. Δηλαδή. Ανά δύο ώρες, ανά μία. Θα έλεγα ότι τουλάχιστον 4 γεύματα για να μπορεί ο οργανισμός να είναι καλυμμένος από τα βασικά και από τα απαραίτητα. Έτσι. Τώρα, αν κάνεις 5 ή 6 γεύματα, είναι ακόμη καλύτερο. Να σε ρωτήσω, βοηθάνε πάρα πολύ οι μπάρες στον διάμεσο για να μην πεινάμε? Τώρα, ποιοι έχουν μπει στη ζωή μας για τα καλά? Ναι. Αν εξαιρέσουμε τις πολύ επεξεργασμένες τροφές που περιέχουν πάρα πολλά ζάχαρα και πάρα πολλά επεξεργασμένα άλευρα, όλα τα άλλα, αν τα έχουμε με μέτρο, μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και όπως μου έλεγες πάντα, Μαρία, ένα σακουλάκι με ξηρούς καρπούς μαζί. Ναι, πολύ βασικό αυτό. Όσο πιο φυσική είναι η τροφή, όσο πιο πολλές ίνες έχει, τόσο περισσότερο θα μας χορτάσει και τόσο πιο καλό θα κάνει στην υγεία μας. Πολύ μου αρέσει έτσι όπως μου τα λες. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα θα μου λες έτσι διάφορα πραγματάκια ναι. Και θα μας ρωτάνε και τι θέλουν. Όχι μόνο αυτό, ακριβώς. Θα περιμένουμε απορίες να λύσουμε. Τέλεια. Για αρχή όμως, μου είπες το καλύτερο. Πρέπει να αγαπήσουμε λιγάκι τον εαυτό μας. Ναι. Είναι βασική αρχή αυτή. Τέλεια. Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν η πρώτη μας επαφή για να μπορέσουμε να δώσουμε πολύ όμορφες συμβουλές, έξυπνες, γρήγορες, για να έχουμε υγεία. Πάρα πολύ. Και για να μπορούμε να ζούμε όμορφα. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Παρακαλώ. Και εσείς εννοείτε ότι όποια πορεία έχετε, οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, στο zoomomorpha.gr μπορείτε να μας στείλετε όποια πορεία έχετε και φυσικά κάνετε και like στο Zoom Όμορφα και εκεί ερωτήσεις. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, Βασίλη, ευχαριστώ πολύ. Ζούμε όμορφα και υγιεινά.